Λοιπόν, η Λαϊκή Ενότητα Κορινθίας συμμετέχει στις κινητοποιήσεις των πολιτών απέναντι στην εξόρυξη Βοξίτη από τα Γεράνια. Τι ακριβώς λοιπόν γίνεται? Μαθαίνουμε ότι μια περιοχή Natura είναι σε κίνδυνο. Δεν είναι μόνο περιοχή Natura, όλη η περιοχή Πάχης Μεγάρων και κομμάτι από τα Γεράνια του οποίου ανήκει στην περιοχή Natura, σκοπεύει η εταιρεία Δελφή Δίστομου Συμφερόντων Μυτιλινέου να προχωρήσει σε έρευνες εξόρυξης για εξόρυξη Βοξίτη, με σκοπό να προχωρήσουν παραπέρα σε πλήρη εμπορική εκμετάλλευση. Εάν συμβεί αυτό, θα υποβαθμιστεί σαφέστατα η ήδη επιβαρημένη περιοχή των Γερανίων και της Δυτικής Κορινθίας, με αποτέλεσμα να έχουμε σχεδόν πλήρη καταστροφή, πλήρη αλλίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής μας. Δηλαδή εμπορικές εκμεταλλεύσεις, τουριστικές εκμεταλλεύσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία που ιδιαίτερα στα Μέγαρα, θα υποβαθμιστούν σε απίστευτο βαθμό. Δηλαδή θα γίνεται εξόρυξη Βοξίτη κοντά στην περιοχή των κτηνοτροφικών μονάδων? Μέσα στην περιοχή ήδη έχουμε δώσει και έναν χάρτη σύμφωνα με την πρόταση αδειοδότησης, με την έκθεση αδειοδότησης που έχει υποβάλει η εταιρεία του Μυτιλινέου. Έχουμε δείξει και τη χαρτογράφηση της περιοχής και θέλουμε να είμαστε κοντά, δίπλα, όπως υποσχεθήκαμε και στον Δήμαρχο Μεγαρίδος αλλά και στην Οργανωτική Επιτροπή από τα Μέγαρα, η οποία είναι εναντίον της εξόρυξης του Βοξίτη, μέχρι τέλους. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον Κορινθιακό λαό. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων έχει βγάλει δύο αρνητικές αποφάσεις. Βεβαίως. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου μας διαβεβαίωσε ότι έχουν πάρθει δύο αποφάσεις αρνητικές. Σταθήκαμε δίπλα και στον Δήμαρχο, ο οποίος του Λουτρακίου, και ζητήσαμε τον Δήμαρχο να διοργανώσει μια εκδήλωση ενημερωτική για το λαό της Κορινθίας και για στα Λουτράκη και στους Αγίους Θεοδόρους. Όταν μιλάμε για εξόρυξη Βοξίτη, μιλάμε για ίδια κατάσταση όπως απέναντι στη Βιωτία. Ό,τι έχει γίνει στη Βιωτία. Με την κόκκινη λάσπη. Ακριβώς το ίδιο θα γίνει εδώ. Και τρεις νομοί, Κορινθία, Βιωτία και Δυτική Αττική, κινδυνεύουν άμεσα. Τι ζητάτε εσείς τώρα, να βγουν οι πολίτες στον δρόμο? Τι μπορεί να γίνει? Έχει υπογραφή πρώτα απ' όλα αυτή η σύμβαση? Όχι, δεν έχει υπογραφή. Είμαστε στη φάση της αδειοδότησης. Θέλουμε πρώτα να ενημερωθούν οι πολίτες, να καταλάβουν για το τι πρόκειται, να κάνουν μια σύγκριση με το τι έχει συμβεί στη Βιωτία και να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιες θα είναι μετά οι παρακινήσεις. Επειδή θα τεθούν θέματα θέσεων εργασίας και σε τέτοια λατομία, πόσος κόσμος δουλεύει? Εγώ θα μιλήσω με τα λόγια του Δημάρχου Μεγάρων. Είπε ότι χθες συγκεκριμένο δήμαρχος είπε ότι αυτές οι εργασίες είναι καθαρά εξειδικευμένες. Το προσωπικό που θα έρθει θα είναι εξειδικευμένο και θα έρθει από αλλού. Αν προσλάβουν κάποιους ελάχιστους σε βοηθητικές εργασίες και εργασίες με χαμηλή αμοιβή. Αυτό δεν νομίζω ότι θα επιφέρει καμιά ωφέλεια στον κόσμο της περιοχής. Δεν θα έχει.